Κύριε Θεράρχη, τι λέτε. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Ε, θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Κωστίδη, ο οποίο είπε όταν μιλάει ο Ακάρ για το Αιγαίο, να το ξεχάσουμε, γιατί ναι. τα μάτια τη είναι στραμμένα στην Ονατολική Μεσόγειο. Καίγεται η Τουρκία mm -hmm. αυτή τη στιγμή να περάσει ο αγωγό από την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί η Δύση ή mm -hmm. θα συμφωνήσει, διότι είναι πλήρω ελεγχόμενη από τη Ρωσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγεται. Ε, σχετικά με την αναβάθμιση της Τουρκίας λόγω, της, ε, ε, λόγω του πολέμου στην ε, Ουκρανία ή αν θέλετε ότι είναι κερδισμένη και η Ελλάδα χαμένη. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική και, κύριε οικονομία. Είναι πιο πολύπλοκη και πιο mm. σύνθετη, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Και αυτή η προσωρινή, αν θέλεγα, αναβάθμιση της Τουρκίας είναι και αβέβαιη. Και γιατί το λέω αυτό. Όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος που θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες ή του επόμενου μήνες, δεν θα τελειώσει γρήγορα, Uh, και η Δύση και η Ρωσία θα αγκαλιάζουν mm -hmm. την Τουρκία mm -hmm. Για τους δικούς τους λόγους η κάθε μία Από την άλλη δεν είναι όμως ικανοποιημένη Ούτε η Ρωσία γιατί ξέρει ότι συνεργάζεται με την Ουκρανία Στέλνει μπαϊρακτάρ mm -hmm. Και από την άλλη η Δύση είναι δυσαρεστημένη Διότι δεν ακολουθεί τη γραμμή του ΝΑΤΟ Και όταν θα τελειώσει, όποτε τελειώσει ο πόλεμος Με τον τρόπο που θα τελειώσει επειδή η Ρωσία, αυτή είναι η προσπάθειά της και θα ελέγξει όλη την νότια πλευρά της Ουκρανίας, mm. άρα θα ελέγξει όλη τη Μαύρη Θάλασσα, όπου εκεί έχει λόγο και η Τουρκία. Άρα θα υπάρξει ένα πρόβλημα στα εθνικά της συμφέροντα. Ελέγχοντα λοιπόν τη Μαύρη Θάλασσα, η Ρωσία θα ζητήσει και θα πιέσει από την Τουρκία να ανοίξει τα στενά που μέχρι mm -hmm. τώρα τα έχει κλείσει. Οπότε εκεί θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ότι μην ξεχνάμε, ενεργειακά είναι 50% εξαρτημένη mm -hmm. από τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, η ηλιέλαιο, καλαμπόκι, επίση είναι. Αλλά και στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου εκεί θα ελέγχονται από του Ρώσου μηχανικού mm -hmm. για μεγάλο διάστημα. Και το κυριότερο που είναι κόκκινη γραμμή, θα τη κάνει ζημιά στη Συρία. Mm -hmm. Η Τουρκία σε περίπτωση που ακολουθήσει τη Δύση σε ό,τι αφορά το κουρδικό που είναι κόκκινο.